Όπως όλοι ξέρουμε και έχουμε δει στις τηλεοράσεις, τα τελευταία πριν από λίγο διάστημα διαπιστώθηκαν κάποια φαινόμενα σε μια δόη της επαρχίας στη Χαλκίδα συγκεκριμένα, ναι, με κάποιους επίερκους συναδέλφους οι οποίοι έχουν παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Εξαιτίας αυτού του περιστατικού, το οποίο είναι καταδικαστέο απολύτως και από το σύνολο των εργαζομένων στις οικονομικές υπηρεσίες πανελλαδικά, η διοίκηση της ΑΔΕ μαζί με την πολιτική ηγεσία προφανώς βρήκαν ευκαιρία να πούνε ότι αυτό το περιστατικό θα λειτουργήσει ως επιταχυτής των εξελίξεων και θα προχωρήσουν σε συρρήκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικοποίηση των αντικειμένων και υποβάθμιση των υπηρεσιών της επαρχίας. Mm. Αυτό σε ένα τοπίο θολό που δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει και δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι η επόμενη μέρα στην οποία θα δουλεύουν οι οικονομικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό η Ομοσπονδία μας και οι σύλλογοι οι περιφερειακοί, η Ομοσπονδία αντέδρασε αμέσως, κάναμε μία τετράωρη στάση εργασίας πανελλαδική και διαμαρτυρόμενη και για την υποβάθμιση της εν λόγω δόης όπου διαπιστώθηκαν αυτά τα έκτρωμα φαινόμενα. Γιατί όπως ξέρετε κύριε Δουργεράκη, υπάρχουν τρόποι οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε κοινωνία εργαζομένων, ιδιωτικών ή δημοσίων υπαλλήλων, πολλών δε μάλλον των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχουν κανονισμοί, φαινόμενα έκνομα να τιμωρούνται παραδειγματικά και να μην στιγματίζεται το σύνολο των εργαζομένων. Σωστά, μαζί με τα ξέρα δεγγές και τα χλωρά. Ακριβώς. Το ξέρω. Πουθενά δεν υπάρχει η κοινωνία των αγγέλων, δυστυχώς, όμως δεν δεχόμαστε εμείς οι 9.000 εργαζόμενοι να ομαδοποιούμαστε και να στιγματίζεται ένας κλάδος ο οποίος έχει εκφορτιστεί με ένα σημαντικότατο έργο, το οποίο που είναι πάρα πολύ σοβαρό για το κοινωνικό σύνολο αυτή τη συλλογή των δημοσίων εσόδων. Και εμείς και οι οικογένειές μας δεν δεχόμαστε να στιγματιζόμαστε εξαιτίας κάποιων επίερχων συναδέλφων. 9.000 εργαζόμενοι στις οικονομικές υπηρεσίες όλης της χώρας, θέλετε να πείτε. Όλες τις χώρες, ναι. Ο Σύλλογος λοιπόν Χανίων Ρεθύμνου διαμαρτύρεται για αυτήν την εποάζουσα συρρήκνωση των υπηρεσιών με ένα σένα που δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Απλά στη συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με τον διοικητή της ΑΔΕ, όταν διαμαρτυρήθηκε, γιατί η άμεση αντίδραση στα φαινόμενα της Χαλκίδας ήταν να υποβαθμίσει τη δόη Χαλκίδας, να τη συρρήκνωσει κάποια αντικείμενα και να τα μεταφέρει στις κεντρικές υπηρεσίες των Αθηνών. Και είπε ότι το φαινόμενο αυτό της Χαλκίδας θα λειτουργήσει ως επιταχυτής εξελίξεων και για τις άλλες υπηρεσίες της Χαλκίδας. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που αφαίρει? Αφαίρεσε τις αρμοδιότητες του ελέγχου, αφαίρεσε τις αρμοδιότητες των εσόδων και του τμήματος δικαστικού και τις μετέφερε στις κεντρικές υπηρεσίες οι οποίες δημιουργούνται εδώ και 1,5 χρόνο τώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Στις Χαλκίδας τις μετέφερε στις κεντρικές υπηρεσίες των Αθηνών. Κοντολογής μου λέτε ή εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, για να μην με παρεξηγήσετε, ότι βρήκε την ευκαιρία τώρα. Ακριβώς. Για να περάσει αυτό το οποίο ήθελε να κάνει, δηλαδή να μεταφέρει. Ακριβώς. Στο κεντρικό κράτος τις αρμοδιότητες. Αυτό ακριβώς. Αυτό καταλάβαμε και εμείς. Ενώ μέχρι πρότινος ο καθήλυνα αρμόδιος υφυπουργός των οικονομικών, ο οποίος στον τελευταίο σχηματισμό αντικαταστάθηκε, αλλά αυτό δεν υπάρχει θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Είχε δώσει ρετίες διαβεβαιώσεις ότι οι υπηρεσίες της επαρχίας λειτουργούν κανονικά και δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι μια αλλαγή τέτοιου είδους δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις τοπικές κοινωνίες, τις οποίες θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε, και στη λειτουργία των φορέων των τοπικών κοινωνιών όπου εξυπηρετούνται μέσω των υπηρεσιών των δικών μας, αλλά και τεράστιες αλλαγές στον οικογενειακό προγραμματισμό των χιλιάδων των πολλών εργαζομένων που υπάρχουν στις υπηρεσίες μας. Εμείς σαν σύλλογος αυτό που έχουμε να δηλώσουμε είναι ότι πρώτον, σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα διαφθοράς είμαστε κάθετα αντίθετοι, ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των όποιων βρεθούν να μην επιτελούν σωστά το καθήκον τους και καλούμε και τους φορολογούμενους και όποιον έχει οποιοδήποτε φαινόμενο που να μην είναι σύνομο, να πάρει τα στοιχεία που έχει στον εισαγγελέα, άμα είμαστε δίπλα του, σε
ότι οποιοδήποτε φορολογούμενο έχει πρόβλημα με οποιονδήποτε που μπορεί να συναλλάξει. Μέσα από αυτές, κυρία Μπριτσουλάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Μέσα από αυτές τις αρμοδιότητες, τις οποίες τραβά και παίρνει η κεντρική διοίκηση, υποβάλλει τους πολίτες, τους φορολογούμενους, ενδεχόμενα σε ταλαιπωρία ή τους λογιστές τους και λοιπά, εάν κάτι διαπιστωθεί για την οποιαδήποτε διευκρίνηση, τακτοποίηση να ανεβαίνει στην Αθηνά. Δεν το ξέρουμε, κυρία Δουλειαράκη, δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο, γι' αυτό και διαμαρτυρόμαστε, διότι πέρα από το ότι αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει ως επιταχυντής εξελίξεων, δυστυχώς η διοίκηση της ΑΔΕ και η πολιτική ηγεσία δεν έχει μπει σε μια συζήτηση με τους εργαζόμενους για να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, και γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τις τοπικές κοινωνίες να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Δεν μπορεί βέβαια παράλληλα να σας εξηγήσουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια αναστάτωση και σε εμάς και στις οικογένειές μας, και ένα τόσο σοβαρό έργο δεν μπορεί να λειτουργούν οι συνάδελφοι και να εργάζονται μέσα σε αυτό το καθεστώς της ανασφάλειας χωρίς να ξέρουμε τι μας ξημερώνει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην εργασία μας. Νομίζω ότι με λίγες κουβέντες τα είπατε όλα. Και θα σταματήσω. Πάρα πολύ. Και θα σταματήσω. Θα ήθελα αυτό. Δεν νομίζω ότι σηκώνει να πούμε πάρα πολλά. Πέρα από το ότι να εξηγήσουμε ότι κάθε αντικείμενο και κάθε δουλειά έχει όντως και πάρα πολύ από τους φορολογούμενους και από όλοι εμείς φορολογούμενοι είμαστε. Δεν είναι ευχάριστο το αντικείμενο, όμως κάποιοι εργάζονται και έχουν επιφορτιστεί αυτό το σημαντικό έργο για το κοινωνικό σύνολο. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι μαζί με τα χλωρά, με τα ξερά δεν γίνεις και τα χλωρά. Και νομίζω... Ναι, πρέπει να προστατεύσεις λοιπόν αυτούς τους εργαζόμενους και να τους θωρακίσεις για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με μέσα υλικοτεχνικά και με ανθρώπους πόρους, διότι οι υπηρεσίες ζουν μια τεράστια υποστελέχωση. Προσπαθούμε με πάρα πολύ υπερπροσπάθεια να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας και όχι να τους στιγματίζεις επειδή βρέθηκαν κάποιοι επίοκοι. Είναι πολύ απλές οι διαδικασίες στον υπαλληλικό κώδικα, όπου οποιοδήποτε δεν κάνει καλά τη δουλειά του να τιμωρεί.